Γνωρίζω τα δύο νέα μέλη που έχουν ενταχθεί στο σύνδεσμο και εσύ ως φτάσαμε τους 102 ιδιοκτήτες ταξί. Το νούμερο 69, ο Μπάμπης, ο οποίος είναι άρρωστος, ειδοποίησε και δεν θα έρθει. Και ο σκευοφύλακας, ο Αντώνης, που έγινε ιδιοκτήτης. Λοιπόν, σας καλωσορίζω επίσης με την παρουσία εδώ του κυρίου Μπαλάσα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τόσα χρόνια συνεργασίας που βγήκε στη σύνταξη. Ήταν από τους πιο μάχημους, σωστή έκφραση, ταξιτζίδες. Μέχρι τελευταία στιγμή και πάντα τις δύσκολες νύχτες του χειμώνα, μόνος του πάρα πολλά βράδια βοηθούσε την πιάτσα και αυτό φάνηκε και φέτος, στο οποίο αναγκαστήκαμε να βάλουμε βάρδιες για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, ενώ πάντα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο χρόνια, γιατί ο Βασίλης ήταν πάντα εδώ. Πάντα εδώ. Θα τον ευχαριστήσω. Αυτή η γενική συνέλευση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο εκλογοαπολογιστική, γιατί φέτος είναι χρονιά εκλογών. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές θα σας το ανακοινώσω στη συνέχεια. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία συνέβησαν και πρέπει να αλλάξουν, με αποτέλεσμα οι εκλογές θα γίνουν... Δεν ακούγουμε? Επειδή μικροφωνίζει, γι' αυτό με λίγο μακριά. Θα σου το πω από τώρα για να ξέρετε, για τη συζήτηση που θα γίνει μετά. Οι εκλογές θα γίνουν μέσα από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι αρχές Μαρτίου. Περιμένουμε τον δικηγόρο για να βγάλει την ημερομηνία από το... Και ο λόγος είναι ο εξής. Οι εκλογές δεν πρέπει να γίνονται μαζί με τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα θέμα ότι οι εκλογές μας πέφτουν πάντα τα τελευταία χρόνια με τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Πρέπει και πάντα είμαστε μια εβδομάδα μπρος, μια εβδομάδα πίσω και πρέπει αυτοί οι οποίοι εκλέγονται να ψηφίσουν την Ομοσπονδία να είναι καινούργοι, με την έννοια γιατί αυτοί θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να ψηφίσουν κάποιοι, οι οποίοι, όπως και εγώ παράδειγμα, μπορεί να μην εκλεγώ στις επόμενες εκλογές και να εκλεγεί κάποιος άλλος και εγώ να έχω ψηφίσει κάποιον άλλον. Και μετά πώς θα πάει ο επόμενος? Πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι εκλέγονται στην Ομοσπονδία και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεργαστεί, οπότε να τους ψηφίσει και όταν γίνει. Οπότε οι εκλογές, να ξέρετε, θα γίνουν σε 20 μέρες με ένα μήνα. Ο άλλος λόγος είναι μετά τις... Δεν ακούτε, παιδιά, τι να κάνω? Μικροφωνίζει, αυτό το θέμα μου, εντάξει. Μ' ακούτε τώρα, καλύτερα? Ένα? Πρέπει να φωνάζω, μόνο ξεμπούκωσε. Ο άλλος λόγος είναι ότι στη διάρκεια της θητείας μας, για διαφόρους λόγους, τα 7 μέλη έγιναν 5. Και σε ένα διοικητικό συμβούλιο χρειάζονται και οι φωνές και των 7. Και να μοιραστούν και οι δουλειές και οι απόψεις στο διοικητικό συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων. Ο Κώστας ο Πίτσης, ο οποίος παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, και το συγχαίρω γι' αυτό, γιατί έγινε ό,τι έγινε, αλλά του αρέσει να είναι τυπικός και σωστός και μπράβο του, και θεώρησε ότι δεν μπορούσε, από στιγμή που έκανε, κατά τη γνώμη του, εγώ του είπα, είμαστε όλοι εδώ μαζί, λάθη κάνω, και εγώ έχω κάνει πολλά λάθη. Δεν πάει να πει ότι σταματάμε και... Πρέπει, θέλει υπομονή, θέλει κουράγιο, στομάχι και συνεχίζουμε. Τα λάθη εδώ είμαστε να μας κρίνει ο κόσμος. Και ο άλλος είναι ο Μανώλης ο σκευοφύλαξ, έτσι, ο οποίος μεταβίβασε το αυτοκίνητο στο γιο, οπότε δεν μπορούσε να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε πρέπει να συμπληρωθούν και αυτές οι θέσεις. Οπότε θεωρούμε, και με απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα εκλογές θα γίνουν, να ξέρετε, οπότε και αυτά που θα συζητήσουμε τώρα πάνε και στο επόμενο Διοικητικό, έτσι. Τη μεριά μας να πω ότι με μια κουβέντα πρόχειρη που έχουμε κάνει, πιθανόν να είμαστε υποψήφοι, δεν ξέρω ακόμα, θα συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει στον κόσμο έξω να μιλήσει, να κάνει, έχει τον περιθώριο του 15-20 μέρες, ένα μήνα, και έτσι καλλιώς για μένα η πορεία κρίνεται από τα χρόνια. Όχι αυτό που θα πω τώρα. Αυτή είναι η πάγια μου θέση. Οπότε στην ουσία είναι και εκλογοαπολογιστική γενική. Θα έρθουμε απλά να ψηφίσουμε σε 20 μέρες. Ξεκινώντας λοιπόν, γιατί ό,τι κάναμε την χρονιά που μας πέρασε. Γνωρίζετε ότι ήταν εκλογές και τοπικές. Θεωρώ ότι η στάση που κράτησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ισορροπίας ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει.
Οι βουλευτές οι οποίοι εκλέγησαν παλαιότερα, το γνωρίζετε και όλοι, η συνεργασία μας ήταν και είναι άψογη. Καλώς τους. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την περιφέρεια. Το θετικό είναι ότι η περιφέρεια, ο κ. Χατζημάρκος, εμείς σαν κλάδος, η συνεργασία μας είναι, πάντα έχουμε δρόμο επικοινωνίας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όπως και με τον κύριο υπάρχουν, με τον κύριο Καμπανή, ο οποίος τώρα δεν εξελέγει, εξελέγει η κυρία Σβίνου, που στην πρώτη συνάντηση που έχουμε κάνει είπαμε ότι οι σχέσεις μας θα γίνουν ακόμα καλύτερες από πριν. Με τον Δήμαρχο κάναμε μια συνάντηση, όπως γνωρίζετε, και για το θέμα των μεταφορών. Για το θέμα των μεταφορών, είμαστε σε καλό δρόμο και μέχρι τέλος του μήνα έχουμε πάρει υπόσχεση μαζί με την εταιρεία. Είναι αυτό που σας είπαμε και στη γενική της εταιρείας λίγο, ότι θα γίνει μια συνάντηση για το μέλλον των μεταφορών και την λύση των προβλημάτων. Το καλοκαίρι παρατηρήθηκε αρκετοί από τους ανταγωνιστές μας μεγάλο πρόβλημα νομιμότητας. Αποτέλεσμα όλο αυτό ήταν οι φωνές ότι δεν λειτουργεί, δεν λειτουργούσε και δεν λειτουργεί ο έλεγχος των οχημάτων οι οποίοι κάνουν κάποιο έργο το οποίο υποκλέπτει το δικό μας. Και ο νόμος τους χαρακτηρίζει ότι πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος και δικαιωθήκαμε με την παρουσία εδώ του κλιμακίου που ήρθε η ΟΕΦΤΑ. Όταν ήρθε λοιπόν η ΟΕΦΤΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, νομίζω το γνωρίζετε όλοι, μοιράστηκαν πρόστιμα 174.000-176.000 πρόστιμα μέσα σε 4 μέρες. Οι έλεγχοι γίνανε και σε εμάς. Εμείς είχαμε 4-5 παραβάσεις, οι οποίες ήταν αστείες, των 20 ευρώ. Ήταν αστείες. Και μάλιστα οι συζητήσεις που γίνανε θεωρήσαν ότι τα ταξί της ΚΟ είναι τα πιο νόμιμα λειτουργικά ταξί που έχουν συναντήσει. Και αυτό σας συγχαίρω όλους, γιατί είναι μια προσπάθεια όλων. Ό,τι και κραυγές και να ακούμε απ' έξω, στην πράξη φαίνονται. Και να ξέρετε ότι οι κραυγές απ' έξω είναι γιατί βλέπουν ότι γίνεται κάποιο έργο. Αυτό που με εξήταρε χθες και μου άρεσε απ' την άλλη, ήταν ότι με πήρε ένας ξενοδόχος από την περιοχή του Ψαλιδίου και με ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαμε το καλοκαίρι. Και μου λέει ότι τον πλησίασαν όλοι αυτοί με προμήθειες, πάρε λεφτά να μου δώσεις δρομολόγιο, πάρε αυτά, δώσε μου, και η ταξιδι... το μόνο που έκανε, λέει, ήταν να κατηγορεί εμάς. Ότι δεν είμαστε καλοί, δεν είμαστε φερέγγιοι, θα στήσουμε, θα κάνουμε, δεν εξυπηρετούμε. Τελικά μου λέει αποδείχθηκε το αντίθετο. Στην πορεία θα σας πω και ποιο ξενοδοχείο ήταν, γιατί δεν θέλω να έχω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με πάρα πολλά ξενοδοχεία έχουμε άρση συνεργασία. Αυτοί οι οποίοι η συνεργασία είναι προβληματική, είναι κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι... ξεκινάει από την προμήθεια. Αν εμείς να παίρνουμε 10 ευρώ και να δίνουμε τα 5. Πιο καλά κάνουμε άλλη δουλειά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε όσο θέλουμε το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι προκαθορισμένο από το κράτος. Δεν μπορώ να βάλω 50 ευρώ που πάρει και 10. Θα πάμε 40, με 30, με 20. Αν μου παίρνει το 25% που μου ζητάνε κάποιοι, φυσικό λοιπόν να βγαίνουν έξω και να μας κατηγορούν και να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί θέλουν να γεμίσει ο τόπος από αυτοκίνητα, ούτως ώστε να πάρει πιο εύκολα τη μίζα. Και κάτι, όπως παράδειγμα. Πάω στη συνέχεια τα γεγονότα που είχαμε την Uber. Ξέρετε ότι το σωματείο κινήθηκε, πήγαμε και στη Ρόδο όταν έγιναν οι μεγάλες μάχες του σωματείου της Ρόδου και πανελλαδικά μετά. Καταφέραμε και πέρασε οι δύο ώρες προκράτηση. Η Uber δεν κόβεται γιατί λέγεται Uber. Δεν μπορείς ονομαστικά να σταματήσεις μια εταιρεία. Σταματάει γιατί. Δηλαδή, άμα την έβγαζε Ουμπεράκης, τι θα λέγαμε δηλαδή, είναι άλλη. Δεν μπορεί ονομαστικά και δεν είναι και δημοκρατικό, έτσι. Πώς σταμάτησε η Uber και κοντά σε αυτή και άλλες πλατφόρμες, όπως είναι και Transfer. Τη θυμάστε και Transfer, έβγαζε κάτι δρομολόγια, κάτι μικρά, κάτι συνεχώς. Αυτή βγήκε παράνομη, με ενέργειες της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει πια.
και συνεχίζεται η ίδια προσπάθεια για όλα αυτά. Μπήκε λοιπόν, στην ουσία έστελνε το μέσω εφαρμογής «Θέλω ένα ταξί τώρα», το βάπτιζε ταξί. Άμεσα. Μπήκε λοιπόν στον νόμο ότι πρέπει αυτό να γίνει 2 ώρες νωρίτερα, να περαστεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Οπότε, 2 ώρες νωρίτερα, εσύ παράγγειλε ταξί τώρα και περιμένεις σε 2,5 ώρες. Έτσι σταμάτησε η Uber προς το παρόν. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, τα ξέρετε. Απλά σε εξηγώ πώς είναι, γιατί ακούμε και πολλά. Αυτό είναι. Οπότε αυτό ισχύει και για τα άλλα αυτοκίνητα, τα οποία θα σε ενημερώσω στην πορεία, που έχει σχέση με την εταιρεία και το τι ενέργειες θα κάνουμε και για limo service κλπ. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο υπήρχαν αρκετά θέματα. Με την έννοια θέματα τα οποία άπτονται απλά τη σουρά στην ώρα που ερχόντουσαν οι low cost πτήσεις μαζεμένες. Στην ανάλυση που έχει γίνει και στις συζητήσεις που έκανα και με τη Fraport, να ξέρετε ότι σε σχέση εμείς με τα υπόλοιπα αεροδρόμια εχμής, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, να ξέρετε. Με την αστυνομία, αυτό που χαίρεται και η Fraport είναι ότι εμείς δεν έχουμε προβλήματα στα αεροδρόμια. Με ποια έννοια? Ο άνθρωπος που υπάρχει στο αεροδρόμιο, ότι παίρνουμε τον πρώτο πελάτη στη σειρά όπως προβλέπει η νομοθεσία, δεν έχει διαμάχες, δεν έχει προστριβές, οπότε επικρατεί ηρεμία. Είναι αυτό που θέλουν. Το άλλο πρόβλημα που δημιουργείται λοιπόν για την ουρά, για να το ξεκαθαρίσουμε, άπτεται στο δρομολόγια που έπρεπε να έχει βάλει το χτέλ. Όποιος μπει, τα δρομολόγια τα έχω και μαζί μου εδώ, πιστεύει να τα δει, τα έχουμε εκτυπώσει από το καλοκαίρι. Γιατί το να κατηγορήσει όταν σε αφήνουν μόνο σου και για άλλους λόγους μας αφήνουν μόνους μας για να δημιουργηθεί πρόβλημα, ούτως ώστε να κερδίσουν κάποιοι άλλοι, και αυτά που τα βάζετε στο μυαλό σας. Παράδειγμα. Καταρχάς να πω ότι με τον κύριο Μαραγκό, που είναι πλέον πρόεδρος του ΚΤΕΛ, έχουμε άρεση συνεργασία. Συνεργαζόμαστε, μιλάμε και είμαστε προς λύση του θέματος για την επόμενη χρονιά, η αύξηση δρομολογίων για να μετριαστεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν θα μετριαστεί πώς? Με αύξηση των δρομολογίων. Το φετινό, όποιοι έχουν δει το πρόγραμμα του ΚΤΕΛ, Κυριακή λες και δεν υπάρχουν πτήσεις, Κυριακή το κλείνουν το μαγαζί. Το μαγαζί κλείνει την Κυριακή. Η πρώτη πτήση, το πρώτο δρομολόγιο ήταν 8 και 20, που ακόμα δεν έχει, 8 και 10 αν το θυμάστε, που κατεβαίνει από την Κέφαλο, που κατεβαίνει από την Καρδάμενα, το οποίο δεν έχει έρθει κάνουμε καμία πτήση, ούτε Sky πρωινή, δεν έχει βγει ακόμα έξω, άρα δεν παίρνει κανένα επιβάτη. Ένα στις 11 το πρωί και ένα στις 4 το απόγευμα. Κάποτε χαλάσανε τον κόσμο να μπουν μες στα αεροδρόμια και καλά κάνανε και μπήκανε. Τώρα δεν βάζουν δρομολόγια και δεν τις αισθήνεις από άλλους. Με 3 δρομολόγια τη μέρα, στην ουσία 2 την Κυριακή και τις καθημερινές, παρατηρήστε και δείτε. Τελευταίο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ για την πόλη είναι 8 παρά 10. 8 παρά 10 είναι ντάλα ο ήλιος. Είναι εκείνη τη στιγμή κάθονται easy, Ryanair, γίνεται χαμός. Πάνε οι άνθρωποι, ξεκινάνε πάνε στη στάση του ΚΤΕΛ, δεν βρίσκουν λεωφορείο και μου γυρνάνε πίσω. Και μου ζητάνε ευθύνες από εμάς. Και ποιος μου λέει εμένα του χρόνου δεν θα έχει ένα τέταρτο λεωφορείο και μακάρι να έχει. Μετά τι θα κάνουμε εμείς? Θα λένε, δηλαδή να επιβαρυνθούμε με στόλο και ξαφνικά δεν έχουμε και δουλειά. Ούτως ώστε να μπορούμε να δίνουμε προμήθειες για να πάρουμε δουλειά. Θα σπάω στο άλλο κομμάτι. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία, όπως παράδειγμα, και ξαναγυρνάω πίσω στο θέμα που είχαμε με τον Δήμαρχο, ότι πλέον θα τα βάλουμε κάτω. Έχουμε αυτή τη δέσμευση και θα βρεθούν λύσεις και με την αστική και με το θέμα του ότι πλέον αλλάζει και το καθεστώς. Είναι αυτά που είχαμε πει και στην προηγούμενη γενική, θα τα πούμε μετά. Που σημαίνει και εκεί. Δεν μπορεί να κατεβαίνουμε από το ψαλίδι, να πετάγεται ο κόσμος μέσα στη μέση του δρόμου επειδή περιμένει το λεωφορείο. Το λεωφορείο δεν πέρασε ποτέ ή πέρασε μετά από μία ώρα, μία φυσαρμόνικα και ένα άλλο. Και να βάλουν πάλι ευθύνες από εμάς. Θα σας θυμίσω λοιπόν στους παλαιότερους ότι πριν 5-6-7 χρόνια πόσο ήταν, είχε ένα τέταρτο λεωφορείο στο ψαλίδι. Δύο μαζί πηγαίνανε, τα θυμάστε? Δουλειά δεν είχαμε. Τσακωνόμασταν να βρούμε πελάτες. Αυτό λοιπόν που βλέπετε, εγώ το βλέπω στημένο, κύριε. Το βλέπω στημένο για να φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα,
για να φέρουν κάποια αυτοκίνητα, για να ξεκινήσει παράλληλη αγορά και να δώσουμε μίζες. Γιατί προμήθειες, να το πω πιο πολιτισμένα. Γιατί παίρνουν από τα rent a car, γιατί παίρνουν από τα αυτοκίνητα, γιατί παίρνουν από τα μηχανάκια, γιατί παίρνουν από τα εστιατόρια. Μόνο εμάς δεν έχουν πάρει ακόμα. Και ο στόχος είναι αυτός. Σας βάζω λοιπόν να σκεφτείτε γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Εμείς λοιπόν η προσπάθεια είναι ότι θα ξεκινήσουν οι ελέγχοι. Έχουμε πάρει δεσμεύσεις ότι φέτος δεν θα είναι όπως πέρσι. Συν του ότι ο στόλος με τους τρόπους που γνωρίζετε θα αυξηθεί. Συν του ότι, να ξεκαθαρίσω κάτι που το θυμήθηκα τώρα, στις 8 του μήνα τελικά επίσημο έγγραφο Φεβρουαρίου λήγουν οι αιτήσεις για τα πολυθέσια. 8 Φεβρουαρίου. Μέχρι πριν 4 μέρες που μίλησα με τον προϊστάμενο του Γραφείου Συγκοινωνιών, οι αιτήσεις ήταν 14. Οπότε 14 και 7, 21, λογικά θα έχει βρεθεί άλλη μία, 22. Οπότε συμπληρώνουμε το ποσό, το ποσοστό το οποίο δικαιούμαστε. Και επειδή στο Ιόνιο ήδη είναι 40%, θεωρούμε ότι αν όχι φέτος, την επόμενη, η δεσμεύση είναι και για φέτος, αν χρειαστεί και πούμε παραπάνω, θα γίνει μια προσπάθεια να εγκριθούν, γιατί και στη Ρόδο υπάρχει το πρόβλημα, να δοθούν επιπλέον άδειες πολυθεσίων αυξάνοντας το στόλο. Οπότε κάπου εκεί πάει και η διαδικασία. Έχω ενημερώσει ότι φέτος έχουν αρχίσει και τοποθετούνται τα νέα VHF. Σας τα είχα πει και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Δεν είναι καινούριο. Το είχα πει. Δεν είναι καινούριο ότι ξαφνικά μπαίνονται. Είχα πει ότι ένα χρόνο περιθώριο να ετοιμαστούμε, να έρθουν. Τα έχει πληρώσει το σωματείο και γι' αυτό υπογράφει τη δήλωση για την εξυπηρεσία, γιατί πρέπει να δικαιολογηθεί και το ποσό που δώσαμε. Δεν είναι λογικό πουθενά όταν δεν έχουμε ίντερνετ να μην έχουμε και επικοινωνία. Δεν γίνεται. Είναι θέμα ασφάλειας. Και με τον τρόπο αυτό θα λυθεί και το πρόβλημα στο ΦΟΚΑ, το οποίο στο ΦΟΚΑ μας παραχωρεί ένα χώρο ο Μητροπολίτης και τον ευχαριστούμε πάνω στον Άγιο Γιώργη τον Πετρουμιανό. Θα μπει αναμεταδότης εκεί. Είναι μπει τώρα μέσα ένα μήνα, μας είπε ο Μητροπολίτης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Του κάναμε και κάποια δώρα. Όχι, μας ζήτησε, εμείς τα δώσαμε έτσι. Με την έννοια έπρεπε να το όπως δίνουμε κάθε χρόνο και τα παίρνουμε τη χωροσπερίδα 300 ευρώ έτσι κλπ. Όπως κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε με τις δοκιμές που έχουν γίνει λύνεται και το πρόβλημα της επικοινωνίας στο ΦΟΚΑ. Γιατί πλέον το σύστημα δεν είναι όπως παλιά το VHF που πήγαινε αυτό που έβλεπε. Τώρα το σήμα είναι σαν το DJ, κάθεται. Δηλαδή οι δοκιμές που γίνανε από τον αναμεταδότη που είναι στις πόρτες από πάνω. Ενώ αν θυμάστε με το προηγούμενο καθεστώς, το νωρίτερα δεν ακούγόμασταν. Γιατί δεν έβλεπε. Ήταν το λοφάκι μπροστά. Τώρα οι δοκιμές είναι παντού. Και να φανταστείτε ότι με μία κεραία μόνο πιάνει μέχρι το Κυπριώτης και θα μπει και το άλλο εκεί και θα λύσουμε και το πρόβλημα αυτό. Επίσης μπορείτε να μπείτε τώρα αν θέλετε. Έχουμε νέα ιστοσελίδα. Λειτουργεί. Πατήστε το να δείτε ότι έχει αλλάξει τελείως η μορφή της ιστοσελίδας του ραδιοταξί. Είναι μοντέρνα πλέον, ακόμα και στο τηλέφωνο που έχει πατάσει επάνω και αν κλείσει. Το εξελίξαμε και αυτό γιατί ήταν παροχημένο πια, έτσι. Είναι καινούριο, με καινούριο πάροχο και συνεχίζει και αυτό. Αυτά είχα να σας πω εν πρώτης. Επίσης, ενημερώσω για τη χωροσπερίδα, που είναι την Παρασκευή. Ελπίζω να τιμήσετε όλοι με την παρουσία σας και όσοι δεν είναι εδώ. Ήδη μας έχουν ενημερώσει ότι θα είναι εδώ ο Υφυπουργός ο κύριος Παπάς. Σήμερα πληροφορίες πιθανόν είναι και η κυρία Ιατρίδη και ο κύριος Υψηλάντης. Μας έχει ενημερώσει ότι θα είναι εδώ και ο κύριος Νικητιάδης, όπως και ο κύριος Καματερός, το ΣΥΡΙΖΑ που πριν. Δηλαδή θα είναι όλοι εδώ, πέρα από τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο. Ο Περιφερειάρχης που μιλήσαμε μου είπε ότι αν δεν είναι ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι εδώ. Ευχαριστώ την παρουσία σας εκεί και επίσης να πω ότι θα είναι επίσης το σωματείο. Για πρώτη φορά θα έρθει στην χωροσπερίδα ο ίδιος ο πρόεδρος Ομοσπονδίας.
μαζί με τον Λευτέρη τον Πετράκη που τον γνωρίσατε πέρυσι και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Έρχονται την Παρασκευή το πρωί και θα φύγουν Σαββάτο βράδυ. Είναι για πρώτη φορά έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εδώ. Θα τον γνωρίσετε και στην χωροσπερίδα, είναι ευκαιρία και να ανταλλάξετε και απόψεις και τις προηγούμενες μπρος και πίσω που θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Επίσης θα είναι εδώ το σωματείο όπως πάντα της Ρόδου. Έχουν ενημερώσει ότι θα είναι εδώ 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως και της Καλύμνου, θα είναι και εκεί 8 μας είπανε. Ο πρόεδρος της Λέρου και εκείνο είναι πιθανόν και Πάτμος, δεν ξέρω, και Κάρπαθος, προς Αθήνα να επικοινωνήσει ο πρόεδρος της Ρόδου να έρθουν εκεί. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είναι άπαντες παρόντες. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.